Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άλμα του κόστους ζωής φέρνει για τα νοικοκυριά ο φετινός Σεπτέμβρης. Κορονίδα του φορολογικού πυρετού αποτελεί η αύξηση του ΦΠΑ που θα επιβληθεί στην εστίαση, σε αναψυκτικά, γλυκά και υπηρεσίες ξενοδοχείων. Ο διευθυντής της ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης, ο κ. Σωτήρ Χέλης, δήλωσε πως ο νόμος μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ σημείωσε πως τα αποτελέσματα θα φανούν άμεσα. Για τα νέα δεδομένα που πρόκειται να φέρει στα καταστήματα καφέ εστίασης η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, μίλησε ο διευθυντής της ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης, Αρχοντέλης Σωτήρ Χέλης. Ο κ. Σωτήρ Χέλης μίλησε πιο συγκεκριμένα και αποτίμησε τα προϊόντα εκείνα για τα οποία θα ισχύσει η αύξηση του φορολογικού συντελεστή. Από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου 2011, έχουμε αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ στα είδη εστίασης και διατροφής. Η αύξηση αυτή του συντελεστή στο κανονικό ποσοστό το 23% περιλαμβάνει τα είδη εστίασης τα οποία πωλούνται από τα καταστήματα εστίασης, επίσης και τα ποτά που προσφέρονται από τα καφέ υπάγονται στον αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ. Δεν υπάγονται στον αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ τα τυποποιημένα είδη που πωλούνται από τα σούπερ μάρκετ ή από μικρότερα μαγαζιά. Επίσης δεν υπάγεται το ψωμί και τα διάφορα παρασκευάσματα του ψωμιού, καθώς επίσης και το φυσικό νερό. Ο διευθυντής της ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης επισήμανε πως εφόσον ψηφίστηκε από τη Βουλή, ο νόμος θεωρείται γι' αυτόν άμεσα εφαρμοστέως και δεν έκρινε καθόλου τη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου. Απίφθινε έκκληση σε όλους, καταστηματάρχες και ιδιώτες, να εφαρμόζουν το γράμμα του νόμου και να είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εφόσον έχει ψηφιστεί από την Βουλή, ο νόμος για μας είναι εφαρμοστέως. Το πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει και αν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αυτό θα φανεί στην πορεία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς και πάλι προσκαλούμε τους επαγγελματίες να αποδίδουν το ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις ανάλογα με το είδος των πωλουμένων προϊόντων και στους παρακαλούμε τους φορολογουμένους κάθε φορά να ζητούν τις αποδείξεις που τους αναλογούν από τους επαγγελματίες, έτσι ώστε όλοι να συνεισφέρουν στην οικονομία ανάλογα με τη φορολογητέα δυνατότητά τους.